Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Και πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας, να σας ζητήσουμε μια μεγάλη συγγνώμη για τη χθεσινή απουσία μας από την επικαιρότητα, αλλά τα τεχνικά λάθη ευτυχώς λύθηκαν σήμερα. Πάμε να δούμε τις σημερινές μας ειδήσεις. Τη Σεπτή Μορφή της Παναγίας γιορτάζει σήμερα ο Χριστιανισμός. Ποιες οι εκδηλώσεις λατρείας στη Ροδόπη, ποιος ο ρόλος των θαυμάτων και ποιες οι εξομολογήσεις των χριστιανών. Τα προσωνύμια πώς τις αποδίδουν, ποια η στάση των μουσουλμάνων απέναντι στη Θεοτόκο. Την κοίμηση της Θεοτόκου λοιπόν γιορτάζει σήμερα η εκκλησία μας και πολύ χαρμόσυνα χτυπούσαν σήμερα οι καμπάνες σε πολλές εκκλησίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στη Ροδόπη πάντως αρκετοί ήταν οι ναοί που γιόρτασαν μαζί με όλους τους χριστιανούς. Χαρμόσυνα χτυπούν από χθες το απόγευμα οι καμπάνες σε ολόκληρο τον κόσμο για τον εορτασμό της Παναγίας μας, μιας από τις πιο σημαντικές ημέρες της χριστιανικής. Η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάστηκε σε όλους τους ομώνυμους ναούς. Χθες το απόγευμα στην Κομωτινή, ο εορταστικός εσπερισμός εψάλλει στον Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής Δημαστινού. Με κεριά στα χέρια οι πιστοί συνοστίζονταν στον αύριο χώρο. Έκδηλη και η παρουσία του στρατού για την Λιτανία, η οποία επακολούθησε αργότερα. Φανάρι από νωρίς το απόγευμα προσέτριχαν οι πιστοί, συγκεντρωμένοι, φαναριώτες αλλά και λουόμενοι που βρέθηκαν στο χώρο προκειμένου να ανάψουν ένα κερί στην Παναγία. Χιλιάδες προσευχές και παρακλήσεις φαίνεται να αναπέμφθηκαν και χθες από τα χείλη των πιστών που κατέφυγαν στη χάρη της ζητώντας βοήθεια και προστασία, ενώ όλοι ομολογούν ότι εκατοντάδες είναι τα θαύματα που της χαρίζει ο Υιός της και Θεός μας Ιησούς για την θεραπεία και ασφάλεια των πιστών. Και δικαίως η Αγία μας Εκκλησία τιμά όχι μια φορά το χρόνο, αλλά πολλές φορές τη μνήμη της Παναγίας. Στους χώρους που περιβρέχονται από θάλασσα και γιορτάζει ο Ιερός Ναός της κινήσεως της Θεοτόκου, ακολουθεί ένα μεγάλο διπορικό που καταλήγει στο λιμάνι, ενώ οι συγκεντρωμένοι πιστοί κρατούν ευλαβικά λαμπάδες και κρίνουν το γόνιο μπροστά στη θαυματουργή συνήθως εικόνα. Και όταν η Εκκλησία ολοκληρώνεται, τότε τον εορτασμό της Παναγίας ακολουθούν τα πανηγύρια. Πανηγύρια υπήρξαν πολλά χθες το βράδυ στον Μόρο Δόπης, στο Ιάσιο για τον Αετόλοφο, στις Άπες, στο Ροδίτη στην Κομωτινή, στην Ξυλαγαμνή, όπου αυτή η περίοδος, αυτό το τρίμερο, συνδέεται και με το αντάμωμα των Ξυλαγανιωτών. Και για πρώτη φορά, τα παιδιά του Δήμου προσέφεραν μοναδικές στιγμές, με τραγούδια παραδοσιακά. Η πιο όμορφη και σεπτή μορφή, η μητέρα του Κυρίου, η πλατητέρα των ουρανών, η μορφή της Παναγίας, είναι αναπόσπαστα δεμένη με τα θαύματα. Η ομολογία για τη Θεοτόκο, τη μητέρα των θαυμάτων, βγαίνει σίγουρα αβίαστα από τους ανθρώπους κάθε ηλικίας, από όλους μας. Τι
Η Παναγία της Τίνου που σκεδρώνει 15 έως 20.000 πιστούς κάθε χρόνο που καταφθάνουν από ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και ομογενείς από την Αμερική, ακόμη και από την Νότια Αφρική. Η Παναγία σου μελά στους πρόποδες του Βερμίου Μαθίας, κατά την οποία έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί πιστοί, εκεί ακόμη και πολιτικοί άνδρες. Η Παναγία των Θαυμάτων, η φιλέσπλαχνη μητέρα των θαυμάτων. Πιστεύετε στα θαύματα? Ρωτήσαμε τους πιστούς χθες βράδυ. Τι απαντήσεις τους? Είστε εσείς γνώστες κάποιων θαυμάτων που έχει κάνει η Παναγία? Εγώ κακώς τα έχω, αλλά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Παναγία ξημερώνει αύριο, μεγάλη μέρα. Ένα πρώτο λόγο θα ήθελα. Ξέρετε, θεολογώ. Θέλω να με κάνει τον κόσμο καλά. Και τον άλλο δεν θέλω. Πιστεύετε στη χάρη της? Πιστεύω. Τον κόσμο θέλω να την κάνει καλά. Ανάψτε έτσι μια μεγάλη λαμπάδα σήμερα. Ανάψα. Θα παρακαλέσουμε κι εμείς, έτσι, εμείς τραχωριές. Της Παναγίας. Έχουμε ακούσει και ευχόμαστε όλοι να είμαστε γεροί, όλος ο κόσμος και εμείς μαζί. Θυμόσαστε έτσι κάποιο περιστατικό που να υπέπεσε στην αντίληψή σας? Και πράγματα δεν τα θυμάμαι, γιατί αυτά τα κάνουν οι μεγάλοι, τα θυμάμαι. Εμείς δεν τα θυμάμαστε. Γιατί ποια Παναγία έτσι έχουμε, σε πού πάμε και κάνουμε τάματα και ξενυχτούμε? Εδώ στη δικιά μας την Παναγία κάνουμε. Και εμείς τη Θεοτόκου, εδώ κάνουμε τα θαύματα, προσκυνάμε, να μας φυλάει όλον τον κόσμο. Ολοδόντανη είναι η Παναγία μας, ολοδόντανη να βοηθάει όλον τον κόσμο και εμάς μαζί. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος, έτσι, οι χριστιανοί έχουν μεγαλύτερη αγάπη στην Παναγία, στη Μάνα του Κυρίου? Γιατί? Αφού είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, ξέρω. Γιατί πιστεύουμε περισσότερο, έτσι, αν θέλετε, στη μορφή της, στην παρουσία της? Αυτά δεν τα ξέρουμε, είμαστε και λίγο αγράμματοι. Τα ξέρετε εσείς που ξέρετε πολλά γράμματα. Υπήρξαν έτσι γεγονότα τα οποία σας εκμυστηρεύτηκαν ή ακούσατε με την Παναγία να κάνει θαύματα? Ακούσαμε και έκανε θαύματα πολλά στο χωριό μας. Πήγαν στον πόλεμο ο κόσμος και δεν έπαθαν τίποτα και γύρισαν όλοι γεροί. Ναι. Γιατί τον εδώ ήταν οι άνθρωποι αυτή την ημέρα? Τι θυμόσαστε? Το βράδυ, όλη νύχτα ξενυχτάγαμε. Στην Ξάνθη, επάνω στην Παναγία, πηγαίναμε και ξενυχτάγαμε και 3 η ώρα που τελείωνε η λειτουργία κοινωνούσε ο κόσμος. Αυτά. Mm-hmm. Παναγία είναι μεγάλη χάρη της. Ευχαριστώ πολύ. Της Ξάντης την Παναγία, ξέρω. Εγώ είχα τα παιδιά μου μικρά και πήγαμε από σήμερα από το πρωί και πήραμε τα φαγητά μας, πήραμε τις ντομάτες, κάναμε τη σαλάτα, 3 οι γυναίκες, τα νηστίσιμα. Τη νύχτα φάγαμε τα νηστίσιμα και ξηκωθήκαμε, πήγαμε και κοινωνήσαμε. Και τα παιδιά μας και εμείς τα χαράματα που γίνονταν η λειτουργία και μετά το πρωί σηκωθήκαμε. Και κατεβήκαμε στην πλατεία και εκεί φάγαμε πια το άρτινι. Η Παναγία της Ξάνθης θαυματουργεί? Πρέπει να είναι θαυματουργεί. Άκουσα εγώ μια χρονιά. Κάτσε λιγάκι πουλάκι μου. Μια μαμά, εγώ άκουσα. Άκουσα από μια κυρία. Εμείς πήγαμε, χαιρετήσαμε, ανάψαμε το κεράκι και φύγαμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα αυτήν την ώρα δεν μπορείς ούτε να περπατήσεις. Αλλά ένα παιδάκι λέει δεν περπατούσε. Και το πήραν και το. Έγινε η περιφορά εκεί λίγο και αφήσανε το παιδάκι εκεί, λέει. Το παιδάκι μετά μια ώρα, λέει, άρχισε να περπατάει μέσα εκεί στην εκκλησία. Η μαμά από τα κλάματα και από τα γέλια και από τις χαρές, λέει, έγινε θαύμα, φώναζαν όλοι. Την Παναγιά που είχα πάει μια χρονιά, εκεί ήταν το κάτι άλλο. Έχω πάρα πολλά χρόνια, το λέω και να τριχιάζω. Αχ, όταν είδα πρώτη φορά, έβλεπα αυτοί που πίστευαν και όλοι ήταν, ξέρεις, άλλος τυφλός, άλλος κουτσούς, άλλος άρρωστος, έτσι να αρκουδίζουν και να σέρνονται. Και μπροστά ήταν η περιφορά, εκεί την κάνουν την εικόνα γύρω-γύρω από την εκκλησία και να φωνάζουν και να κλαίνουν και να τσιρίζουν και χωροφύλακες από... Εκεί είναι... Εγώ στην Τίνο που πήγα να δείτε, πολύ παιδιά. Δύσκολα. Στην Τίνο, από κάτω από το λιμάνι, τα παιδιά τα είχαν με τα γόνατα να τρέχουν και πίσω την εικόνα της Παναγίας απάνω στη ράχη. Πρώτα τη χριστιανοσύνη, έτσι. Εμείς έχουμε δεθεί ιδιαίτερα με την παρουσία της Παναγίας. Πώς την πιστέψουμε? Αλίμονα δεν πιστέψουμε. Γιατί είναι μάνα, αν θέλετε. Μάνα. Η θρησκευτική κατάνοιξη στο πρόσωπο της Παναγίας φαίνεται τελικά να πλημμυρίζει και τους πιο λιλιπούτιους ανθρώπους, τα μικρά παιδιά που γνωρίζουν τόσο την παρουσία της όσο και την θαυματουργήση από τη μορφή της. Ναι. Σήμερα άναψες κεράκι? Ναι. Το σταυρό στον έκανες? Ναι. 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 Ακούσε από τη μαμά, τι σου είχε πει για την Παναγίτσα?
ότι είναι καλή και κάνει θαύματα. Εσύ κάθε βράδυ στην προσευχή σου τι λες όταν πας να κοιμηθείς? Να μας έχει όλους καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ολόκληρος ο Ορθόδοξος λαός τιμά σήμερα τη μητέρα του Θεού, ενώ χιλιάδες είναι οι ναοί και τα παρεκκλήσια που αναφέρονται στο όνομά της. Η Εκκλησία μας πάντως σίγουρα έχει να θυμάται και προσμετρά εκατοντάδες θαύματα που γίνονται στο όνομά της. Το πρόσωπο της και χαριτωμένης Παρθένου Μαρίας εορτάζει αύριο η Εκκλησία μας. Ολόκληρος ο Ορθόδοξος λαός τιμά τη μητέρα του Θεού και εκφράζει προς αυτή την τιμή και την αγάπη του. Χιλιάδες είναι οι ναοί και τα παρεκκλήσια που αναφέρονται στο όνομά της και στολίζουν τα νησιά και τις πόλεις της πατρίδας. Χιλιάδες και οι προσευχές και οι παρεκκλήσεις αναπέμπονται καθημερινώς από τα χέρια των πιστών που καταφεύγουν στη χάρη της, ζητώντας βοήθεια και προστασία. Δικαίωσε η Εκκλησία μας την αποκαλεί Θεοτόκο και όχι Χρυσοτόκο, δηλώνει προς το Αρτσάνελ ο πρωτοσύγγελος Αρίσταχος Σαρμπαράς. Αλλά όχι μόνο ο Θεός και οι άγγελοι, ούτε μόνο η Ελισάβετ ετοίμησε την Παναγία, την ετοίμησε και ο ίδιος ο λαός. Έχει το προσωνύμιο Θεοτόκος, το κατεξοχήν, όνομα που προσυδειάζει, όχι Χριστοτόκος, το οποίο είναι αιρετικό. Γέννησε τον Υιό του Θεού, τον ίδιο τον Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η Παναγία είναι η χαριτωμένη, η οδηγήτρια, η προστασία και σκέπη, η πλατιτέρα νεφέλης. Λοιπόν, και ένα σωρό άλλες ονομασίες, η παντάνασα του ουρανού και της γης. Λοιπόν, αυτές οι ονομασίες είναι βγαλμένες μέσα από τη λαϊκή μούσα. Η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκο αντανακλά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη τη χριστιανοσύνη που τη βρίσκει ενωμένη. Η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου αντανακλά σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, διότι η Παναγία μετάγεται από τη γη στον ουρανό, δηλαδή μετά από τη γέννηση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, τον οποίον εγαλακτοτρόφησε και τον εμεγάλωσε πραγματικά εν μέσω μυρίων βασάνων και δυσκολιών, κατόρθωσε στο τέλος πράγματι η Παναγία, η οποία έχει όλα τα φόντα, είναι η οικουμενική μητέρα, αυτή η οποία εγαλούχησε τον Χριστό. Εκατοντάδες είναι τα θαύματα που χαρίζει στην Παναγία μας ο Υιός της και Θεός μας Ιησούς για την θεραπεία και την ασφάλεια των πιστών. Και δικαίως η Αγία μας Εκκλησία τιμά όχι μια φορά το χρόνο, αλλά πολλές φορές τη μνήμη της Παναγίας. Τη μνήμη της όμως τιμούν και είναι κυρία ανάβουν προς εκείνη και οι μουσουλμάνοι της περιοχής μας, αναγνωρίζοντας τόσο τη σημασία της παρουσίας της, όσο και τα πολλά της θαύματα. Στις διάφορες εκδηλώσεις προς την Παναγία και ειδικότερα στη Φανερωμένη, βλέπουμε να έρχονται μουσουλμάνοι αρκετοί να προσκυνούν την Παναγία και να ανάβουν λαμπάδα κλπ. Και αυτό δείχνει οπωσδήποτε την ευλαβούνται ιδιαίτερο στην Παναγία, γιατί και στο Κοράνιο αναφέρεται, ας πούμε, η Μαριάμ, η μητέρα του Χριστού. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση την Παναγία την έχουν, ας πούμε, σε υψηλό σημείο, ας πούμε, σε υψηλή θέση ως προς την αγάπη δηλαδή, και ως πλάσμα του Θεού. Από πολύ μικρή ηλικία ακόμη τα ελληνόπαιδα γαλοχούνται με την εικόνα και την παράσταση της Παναγίας, της μητέρας του Θεανθρώπου, της Θεοτόκου και της μάνας που δεν λησμονά σίγουρα το ποίμνιό της. Το επόμενο ρεπορτάζ πάντως που έγινε χτες κατά μαρτυρά του λόγου το αληθές. Για να δούμε. Ένα πρόσωπο η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου, στήριγμα του Θεανθρώπου, ιερό προσκύνημα κάθε μάνας αλλά και παιδιού. Η και χαριτωμένη με την περσή αγάπη για όλους και τα θαύματα. Στο όνομά της κρίνουν ευλαβικά το γόνι, μεγάλη αλλά και μικρή, θεματοφύλακες μιας παράδοσης που καλά κρατεί στην Ελλάδα μας.
Θα ζούμε αύριο. Γιατί ας μείνει γιορτή της αύριο. Τι είναι αύριο? Η κίνηση της Θεοτόκου. Ξέρεις τι λέει η θρησκεία μας γι' αυτό? Δεν το ξέρω. Πιστεύεις εσύ στην Παναγίτσα? Βέβαια. Ποιος δεν πιστεύει? Ακόμα και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν. Πού το ξέρεις αυτό? Η μαμά μου και η γιαγιά μου το έχουν πει. Και στον Άγιο Γιώργη πιστεύουν. Αυτά. Και ανάβουνε κυρί. Στην πίπη της. Νομίζω πως ναι. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ για θαύματα που κάνει η Παναγία? Ναι. Μπορεί να θεραπεύει αρρώστους, ανάπηρους. Έχει πολλά τάματα μέσα. Έχει. Ναι. Πώς διακρίνουμε τα τάματα, πώς τα βλέπουμε? Είναι κάποιες μικρές εικονίτσες που δείχνει μέσα, ας πούμε, αν κάποιος έχει αναπηρία στα πόδια, δείχνει ένα πόδι και... Ή αν κάποιος είναι τυφλός, ναι, έχει δύο μάτια. Ναι, αλλά για τα μάτια πηγαίνουν στην Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή. Εσύ έχεις ακούσει κάτι για θαύματα που κάνει η Παναγία? Όχι, δεν έχω ακούσει, αλλά ξέρω, μου έχουν πει οι γονείς μου. Έχεις ακούσει την Παναγία την Τίνο? Ναι. Τι γίνεται εκεί? Εκεί πέρα όταν γίνεται ένα θαύμα, πηγαίνουν τον άρρωστο εκεί πέρα, κάνουν τάματα και... Διατρέβεται. Ναι. Mm. Εσύ, άναψες κεράκι? Ναι. Αυτός δεν άρρωστο. Πώς σε λένε? Εμείς ανάψουμε γι' αυτόν. Πασχάλη. Πώς χρόνο είσαι, Πασχάλη? 9. Εσύ ξέρεις για την Παναγία, είσαι ακούσει? Ναι. Τι κάνει η Παναγία? Θεραπεύει τους άρρωστους. Ευχαριστώ. Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κομωτινή. Στο Ροδίτη, το Ιάσιο, τον Αετόλοφο και το Φανάρι. Εκκλησίες που περιμένουν για να εκπληρωθεί το τάμα. Και αν όχι γι' αυτό, για το κερί της πίστης της Αγίας. Και να αλλάξουμε κλίμα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ όμορφο αλλά και φιλόξενο χώρο θα έχουν τη δυνατότητα να καταφεύγουν όσοι επιθυμούν να δραπετεύσουν όσοι βρίσκονται στο κεχρόκαμπο του Δήμου Ορεινού. Να πούμε πως πρόκειται για το νέο δημοτικό ξενώνα που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τουλάχιστον 22 άτομα. Είναι η στιγμή που ο νέος ξενώνας στο δημοτικό διαμέρισμα του Χρόκαμπου του Δήμου Ορεινού εγκαινιάζεται από τον Δήμαρχο Ορεινού Γιώργο Μουσιάδη, παρουσία του Πρόεδρου της ΕΑΣ Παγκαίου Αχιλέα Καρδιοζόπουλ και του βουλευτή του Πασό Καβάλας Νίκου Στρατιλάτη. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο αξίας 37 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leader 2 συν 12 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν από δημοτικά έσοδα. Δεν το μπορεί ο καθένας να βρει ό,τι του χρειάζεται. Θα μιλήσουμε για τα οικονομικά μεγέθη. Πώς έχει μιλήσει ο Θεός? Τα οικονομικά μεγέθη στο σύνολό του ανήλθαν στα 50 εκατομμύρια. Ήταν 37,5 εκατομμύρια το πρόγραμμα Leader το οποίο χρηματοδοτήθηκε και μπήκε μέσα εργολάβος και μετά ο εξοπλισμός όλος το οποίο ήταν από το Δήμα από δημοτικά έσοδα ανήλθε στα 10,5 εκατομμύρια και έτσι φτάσαμε στο ποσό των 5 εκατομμυρίων. Κοιτάξτε, κάποια χαρτιά του ΕΟ τα οποία δεν πήραμε στα χέρια μας, είμαστε όμως έτοιμοι. Κάποιες μικροελλείψεις που είχαμε στον έλεγχο μέσα στη βδομάδα τις τακτοποιήσαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ΕΟ να πάρουμε τα χαρτιά μας. Ο βουλευτής του Πασό Καβάλας, Νίκος Στρατιλάτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το παρόν έργο και παρότρινε και άλλους για παρόμοιες επενδύσεις. Ξενώνα στο Δήμο Ορεινού. Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα είναι απαρχή να αλλάξει η φορά των πραγμάτων από την ερήμωση να περάσουμε στην αναζωογόνηση και το ελπίζω και έτσι θα γίνει. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα υπάρχουν οι ευκαιρίες για ανθρώπους που ζουν εδώ πάνω να αναλάβουν και αυτή η πρωτοβουλία για παρόμοιες επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις σε αυτή την όμορφη περιοχή να πάμε πολύ καλά. Στον τομέα των υπηρεσιών εννοείται του τουρισμού, του αγροτουρισμού. Είμαι αισιόδοξος. Κύριε Καβαλιζόπουλε, και εσείς στα γένεια του ξενώνα του Κεχροκάμπου, δύο λογάκια και τις ευχές σας. Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα τον ξενώνα Κεχροκάμπου, ένα έργο που εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα από την κοινοτική πρωτοβουλία Λίντερ 2 του νομού Καβάλας, όπως και άλλες παρεμφερείς δράσεις μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Αυτό που έχω να πω και να εκφράσω είναι η ανησυχία μου
για την καθυστέρηση της εφαρμογής του Leader 3 ή Leader Plus όπως λέμε, διότι πολλοί κόσμος που ασχολείται με την αγροτική παραγωγή εν γέννη αλλά και με τον αγροτουρισμό περιμένει και θα έλεγα ανυπομονεί πότε θα αρχίσει επιτέλους η εφαρμογή, η έναρξη αυτού του προγράμματος, διότι περιμένουν πράγματι πάρα πολλές επενδύσεις να ενταχθούν και να υλοποιηθούν μέσα από το Leader Plus. Το Leader είναι ένα πρόγραμμα που όπως ξέρετε ευνοεί την αγροτική ανάπτυξη, ευνοεί τον τουρισμό αλλά και άλλες δράσεις γενικά του αγροτικού τομέα, της υπαίθρου γενικότερα, και πιστεύουμε πως μέσα από τις δυνατότητες που δίνει αυτό το πρόγραμμα μπορούν να γίνουν πολλά για να αναβιώσουμε, για να αναστήσουμε και πάλι την ελληνική ύπαιθρο. Μπορεί το καλοκαίρι να οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, ωστόσο η θέρμη του φαίνεται πως συνεχίζει να τυλίγει τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που ετοιμάζονται για το συνέδριο. Πολλαπλές παρουσιάζονται οι απόψεις που συγκλίνουν στο γεγονός ότι το συνέδριο δεν θα αλλάξει εσωκομματικές καταστάσεις. Προς αυτή τουλάχιστον την κατεύθυνση κινούνται και οι πρόσφατες δηλώσεις του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Καβάλας, Ανδρέα Γράσου. Όλα μοιάζουν έτοιμα για το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με τους συνέδρους να προετοιμάζονται, τα πολιτικά στελέχη να προβαίνουν σε δηλώσεις για την πορεία του κόμματος και τον Πρωθυπουργό να αναλώνει τον ελεύθερο χρόνο του σε διακοπές πριν τις οριστικές αποφάσεις. Την πεποίθηση ότι πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές του το συνέδριο δεν θα αλλάξει τα εσωκομματικά, ενώ οι πολιτικές εφαρμοζόμενες ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι το σπουδαιότερο πράγμα, εξέφρασε ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Νομού Καβάλας, Ανδρέας Γράσος. Απέδωσε δε στο ίδιο τον Πρωθυπουργό τις όποιες αλλαγές και τόνισε ότι έτσι όπως προσδιορίστηκε το συνέδριο δεν θα είναι ουσίας, καθώς τα προβλήματα θα παραμένουν, ενώ οι οριστικές λύσεις θα πρέπει να δοθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επιτρέψτε μου να πω ότι έτσι όπως προσδιορίστηκε το συνέδριο δεν θα είναι συνέδριο ουσίας, με την έννοια να κουβεντιαστούν πολιτικές. Άλλωστε, κάποιες πολιτικές ή μάλλον μια πρόταση προγραμματική έγινε στις εκλογές πριν από ένα χρόνο και κάτι μήνες, την οποία ο ελληνικός λαός την ενέκρινε. Εκεί δεν πρέπει να την περπατήσουμε. Γιατί δηλαδή πρέπει τώρα να πάμε να αλλάξουμε, τι να αλλάξουμε, πρόσωπα? Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πρόσωπα. Να μείνει ο πρόεδρος. Αφού αυτός έχει την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Ευθύνη, προσέξτε, και θετικά και αρνητικά. Έτσι. Με αυτόν κερδίσαμε τις εκλογές. Με αυτόν ύστερα από ένα χρόνο μετά τις εκλογές έχουμε αυτό το πρόβλημα στην κοινωνία. Προβλήματα περιμένουν λύση από τον ίδιο. Από κανέναν άλλον. Και αν δεν αναλάβουν πρωτοβουλίες, να θυμάστε ότι πράγματι μπορεί να οδηγηθούν και σε εκλογική ήττα. Τώρα, μετά το συνέδριο θα εμφανιστούν τα χοντρά προβλήματα. Πιστεύω δε ότι στο βάθος του ορίζοντα, στους εσωκομματικούς συσχετισμούς, εμφανίζεται πια καθαρά η εικόνα του Γιώργου Παπανδρέου. Έτσι καταλαβαίνω με την πείρα που έχω. Ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Νομού Καβάλας δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες φαίνεται τελικά κατά την άποψή του να επηρέασε το συνέδριο. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος είναι ο πρόεδρος, αλλά ότι ο πρόεδρός μας έρχεται πίσω από τον Καραμαλή στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Οι δημοσκοπήσεις επηρέασαν τον πρόεδρο να οδηγηθεί σε συνέδριο, που κατά την άποψή μου δεν ήταν απαραίτητο. Το πρόβλημά μας δεν είναι ποιος αμφισβητεί τον συμβούλιο. Θα υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που μπορούν να αμφισβητούν. Και τι σημαίνει αυτό? Οι περισσότεροι το θέλουν. Κατά συνέπεια αυτός είναι ο πρόεδρος. Εκείνο που επηρέασε τα πράγματα είναι ότι για πρώτη φορά έρχεται πίσω από τον Καραμαλή στην δημοσκόπηση. Και δεύτερον, φαίνεται ότι για πρώτη φορά το εκλογικό σώμα, ανεξάρτητα που ψηφίζει, πιστεύει ότι τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ σοβαρά. Παρελθόν αποτελεί πλέον για το τουρκικό προξενείο ο Τούρκος πρόξενος Αχμέτ Μουνίζ. Ο κύριος Μουνίζ επισκέφτηκε χτες τον Δήμαρχο Καβάλας, κύριο Στάθη Ερυφηλίδη. Η επίσκεψη πάντως εντάσσεται στα πλαίσια των αποχαιρετιστήριων επαφών του Τούρκου διπλωμάτη λίγο πριν αναχωρήσει από την Ελλάδα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μου θυμίζεις τους στρατιωτικούς που κάθε ένα χρόνο παίρνουν μετάφραση και φεύγουν. Οι καθηγητές μένουν λίγα χρόνια, 5-6 χρόνια.
Αλλά η πρόταση δεν είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια. Πάσχα, σαν να μην είναι εκεί, είναι δύο. Για δύο χρόνια είναι τα κατά του μας. Και πάνω που γνωρίσαμε και αφιερωμένη στα μικρά παιδιά ήταν η προχθεσινή νύχτα στην Ξυλαγανή, την έδρα του Δήμου Μαρόνιας. Οι λιλιπούτοι δημότες αλλά και παιδιά απόδημων απόλαυσαν πραγματικά ένα διασκεδαστικό τρίωρο με ταχυδακτυλουργικά τρίκ και ατέλειωτες ατάκες καραγκιόζι. Ατέλειωτα παιχνίδια με μπάλες ή χωρίς δεμένες στα πόδια στην κεντρική πλατεία της Ξυλαγανής με πρωταγωνιστές τους λιλιπούτιους φίλους, οι δημότες. Μια πλατεία γεμάτη από παιδιά, παιδικά χαμόγελα και παιδικές φωνές. Όλοι να παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τον ταχυδακτυλουργό. Η συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία των τρίκ. Και όταν τα μαγικά ολοκληρωθούν και οι μαγικές σκηνές σταματήσουν, τότε έρχεται η σειρά του Καραγκιόζη να ψυχαγωγήσει τους μικρούς μας φίλους σε μια βραδιά με άλλο ενδιαφέρον την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Μαρόνιας. Στους 380 και στάθμη μυελού 0,1. Αυτός ο θάλος που όλοι ζούμε κατ' οθέτου ζελισμένοι είναι του Θεού το μαγικό θέατρο σκιών. Ας πούμε, λιχνάρι του ο ήλιος και πλωθεί λευκοπανί ο κόσμος και αμέτρητες φιγούρες πίσω σκοτεινές εμείς που παραδέρνουν. Βρε πιάνει και τον εαυτό του για φιγούρα. Φιγουρίνι είσαι εσύ ρε χαζέ. Η χθεσινή βραδιά στο Δήμο Μαρόνιας και στην έδρα του την Ξυλαγανή ήταν αφιερωμένη στα παιδιά εν όψη του εορτασμού του 15 Αύγουστου και του τριήμερου αφιερωμένου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πολύ μεγάλη επιτυχία διοργανώνονται. Πάει και η σκιά μας. Αμήν. Και μαζί με αυτό και η πνοή μας. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα και χρόνια σας πολλά.